Κύριε Κανέλη, είχατε κάνει μια ευχή την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ μαζί στο εκλογικό πάνελ στις ευρωεκλογές. Μου είχε φανεί δύσκολη, πρέπει να σας πω, αλλά φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα. Είχατε πει να εξαφανιστεί η Χρυσή Αυγή, να μην μπει στη Βουλή. Και η Χρυσή Αυγή, όπως φαίνεται, δεν μπαίνει στη Βουλή. Κοιτάξτε, αυτό είναι θετικό για τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα σε μια Ευρώπη που ανεβαίνει η ακραδεξιά και σωματοποιείται και ενσωματώνεται μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Το να έρχεται στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή και να βγαίνει έξω έχει καλό. Επειδή είναι οριακό το αποτέλεσμα, θα επιμένω να λέω ένα πράγμα. Το επόμενο βήμα, ακόμα κι αν μπει οριακά στη Βουλή, είναι να πάει στη φυλακή. Θα τελειώσει η δίκη κάποια στιγμή και πρέπει να πάει στη φυλακή. Εκεί είναι η θέση της για αυτά που έκανε, για τα εγκλήματα που έχει πίσω της και για την τοποθέτησή της απέναντι στους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους Έλληνες, τους ξένους, τους γέρους, τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι θετικό. Μάλιστα. Το όλο αποτέλεσμα όμως, δηλαδή το να θεωρηθεί κανονικότητα μετά από 10 χρόνια κρίσης, μετά από το 12, σας θυμίζω, και την εντός εισαγωγικών ψευδεστησιακή αντίληψη ότι πάμε σε επαναστατική διαδικασία και ότι θα έρθουμε και θα φέρουμε τα πάντα τούμπα και ότι θα κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα, να βολεύεται πάλι ο ελληνικός λαός και να θεωρείται κανονικότητα, πέφτοντας στην παγίδα, έναν διπολισμό με ένα ποσοστό μονομπλοκ 70%. 71%. Ναι. 71% με κόμματα μέσα. Θέλω τα οποία, και την άποψή σας. Κοιτάξτε, να τελειώσω μόνο τη φράση μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πανηγυρίζει για τη Χρυσή Αυγή και από την άλλη μεριά να λες ευτυχώς που έτσι το οποίο δηλαδή, αλλά κάποιος που λέει να βάλουμε ναρκοπέδιο στον Εύρο για να κλείσουμε τα σύνορα και να αρχίσουμε πόλεμο, δεν θα κρατούσα εγώ τις επιφυλάξεις μου για αυτά. Θέλω την άποψή σας και για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Να τελειώσω. Ναι, απλά επιτρέψτε μου. Έχω μια ζωντανή σύνδεση την οποία. Παρακαλώ, αν έχετε ζωντανή σύνδεση, νομίζω ότι με διακόπτε για ερώτηση. Σας... Έχω διακόψει την κυρία Κανέλη. Να σας δώσουμε τον λόγο και μετά Γιάννη με χαρά. Ναι. Με συγχωρείτε, έχει ένα λόγο και μια σημασία, διότι για την ώρα υπομονητικά σχολιάσω το αποτέλεσμα που αφορά όλους τους άλλους. Εκτός από το κουκουέ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επομένως, να είμαι λίγο σαφέστερη. Είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα? Όχι, δεν είμαι. Περίμενα κάτι καλύτερο. Ωστόσο, άμα θα δείτε, το κουκουέ συντηρεί τις δυνάμεις του και τις αυξάνει. Σε συνθήκες τέτοιες πόλωσης, ξέρετε, είναι σαν τον υπόδρομο. Υπολογίζεις ότι το κουκουέ κάποιος θα το σκοτώσει για το θεωρεί γερασμένο άλογο. Και αποδεικνύεται ότι 100 χρόνια εξακολουθεί να τρέχει, να τερματίζει, να λάμπει και να είναι έτοιμο για τα επόμενα 100 χρόνια και στην κούρσα είναι εκεί. Έμεινε λίγο πίσω το άλογο. Πάνω. Όχι, ακούστε. Δεν πειράζει, ας έμεινε λίγο πίσω, γιατί δεν είναι η Βουλή ο μοναδικός χώρος στον οποίο μπορεί αυτό το άλογο να τρέχει. Και δυστυχώς για όλους τους άλλους, αυτό το άλογο έχει μόνο ένα αναβάτη. Έχει τον ελληνικό της χαμοζωής λαό, της χαμοζωής, που του πτάζουν μια ανάπτυξη που δεν πρόκειται να τον αγγίξει και κυρίως δεν έχει έναν μαρξισμό της. Δυτικής κολότσεπης του συστήματος Σόρος. Τον ζήσαμε. Έχω 20 χρόνια βουλευτής. Επιτρέψτε μου να σας πω, έχω ζήσει. Τον κύριο Βαρουφάκη έχω ζήσει μες στο Κοινοβούλιο. Τον έχω ζήσει μες στο Κοινοβούλιο να βάζει την υπογραφή του στην προέκταση των δύο προηγούμενων μνημονίων. Τώρα τον έχετε και μετά πολιτικό με, επιστολική ψήφο να εγκρίνει το τρίτο μνημόνιο. Τώρα μου το παίξει αντιστασιακός και με μια φρασούλα τα ΜΑΤ δεν μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Η απόσταση πολύ μεγάλη, ξέρετε. Πάρα πολύ μεγάλη. Μα πάρα πολύ μεγάλη. Έχω ζήσει συζητήσεις για το αν είναι ενάρκησος πιο πολύ αυτός ή αν είναι πιο πολύ ο Τσίπρας. Τις έχω ζήσει μέσα στη Βουλή. Για να λέμε και στον κόσμο και κάτι, ξέρετε, από αυτά που μοιάζει να είναι παρασκήνιο, δεν είναι. Λοιπόν, είχαμε έναν τον οποίο η Ελλάδα κορόιδευε και τον έβαλε μέσα στη Βουλή, σας το θυμίζω, στον οποίο οι Έλληνες κάποτε παρήγελαν πίτσες. Έχουμε τώρα έναν στον οποίο οι Έλληνες παραγγέλνουμε κυραλιφές. Όχι, όχι. Και τα. Κυραλιφές, εντάξει, για τα χειρόγραφα δεν ξέρω. Είναι φωτοτυπίες. Τα χειρόγραφα, λέει. Αφήστε να το αφήσουμε. Μην το λύσουμε τώρα αυτό. Η Αγία Κυριακή έχει βάλει το χέρι της. Σήμερα στις δύο Κυριάκους. Δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε άλλο την Εκκλησία. Τα χειρόγραφα είναι εκπλήσιμα. Που δεν φαίνεται να την άκουσε και κανένα στα σοβαρά εδώ που τα λέμε. Ελληνικά κιόλας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να υποκρίνομαι αυτή τη στιγμή ότι το αποτέλεσμα είναι καλό για τον ελληνικό λαό. Με μία πόλωση 70% μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήκωσε το τηλέφωνο ο Ερντογάν να πει συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που ο σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τρυπήσει, πάει να τρυπήσει στα διεθνή ύδατα δίπλα από το Καστελόριζο. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Είχαμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος έλεγε τον ειδοποιήσανε για δύο πιλότες που πέσανε στο ΝΑΤΟ. Τι να ελπίσω δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή?
Τι θα αλλάξει στο συσχετισμό δύναμης. Πείτε μου. Έπειτα, μιλάτε για κατακτήσεις. Ποιες κατακτήσεις δηλαδή. Μετά το Μάστριχτ δεν έχει εξαρτρωθεί η έννοια εργασία. Και επειδή εξαρτρώθηκε η έννοια εργασία, εγώ πρέπει να πανηγυρίζω και να πανηγυρίζουν όλοι ο ελληνικός λαός που έφυγε ο υποκατώτατος. Στα αλήθεια δηλαδή. Θα πανηγυρίσει κάποιος γιατί το 500 θα γίνει 550 ή το 600-625. Μόνο ο Βελόπουλος μπορεί. Κανέλη, 400, να τελειώσω πρώτα. Δεν σας διάκοψα, κυρία Δούρου. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Ναι, αλλά δεν σας διακόψα. Θα τελειώσω τη φράση μου και μπορείτε να μιλήσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το σπάσιμο του εμπάργκο, επειδή εδώ δεν υπήρχε εμπάργκο, έχετε και μία μανία οι δημοσιογράφοι, γιατί εγώ έχω δύο ιδιότητες. Τη μία δεν πρόκειται να την απεμπολίσω που είναι δημοσιογράφος. Μπορώ να ξέρω να διακόπτω, να τελειώνω μία φράση, να την πάω παρακάτω. Εγώ εξηγώ γιατί. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη, γιατί το ΚΚΕ μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να καταθέσει τις ψήφους του σε αγώνες. Και γιατί πιστεύω ότι όλος αυτός ο κοινοβουλευτισμός που δείχνεται σε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από παλιές μικρές συνιστώσεις και σήμερα είναι απολύτως αρχηγικό και είναι και αρχηγική η νίκη, προετοιμάζεται η μεγάλη συμμαχία αν τα πράγματα σκουρίνουν. Και η μεγάλη συμμαχία όταν θα έρθει απλή αναλογική θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσουν. Yeah. Κάποτε τα έλεγε το ΚΚΕ αυτά για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και μας λέγανε ότι ήμασταν ακραίοι. Και όμως έγινε και έγινε συγκυβέρνηση. Και έγινε και μνημόνιο με αυτό. Αύριο το πρωί θα γίνει και μια άλλη συγκυβέρνηση. Γιατί αν αυτοί που σας λένε συγχαρητήρια τόσα χρόνια. Ο ΣΕΒ, κλείνω. Ο ΣΕΒ, το μεγάλο χρήμα. Και όλη η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα την οποία βρίζατε, από το Σόιμπλε μέχρι τη Μέρκελ, έχουν πεθάνει να δίνουν συγχαρητήρια στο Τζίπρα πριν από τις εκλογές. Έξω και το 31%. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Τώρα λένε τα ίδια συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη. Εγώ δεν είδα κανέναν ναι, από αυτούς που παλεύουν για ένα μεροκάματο, με ένα μεροκάματο να μην μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, δύο μεροκάματα να κάνεις το μήνα, δεν μπαίνεις στο Ταμείο Ανεργίας. Τι μου λέτε τώρα λοιπόν για το επίδομα ανεργίας. Ακόμα και αν ανεβεί το επίδομα ανεργίας, έχει 1,5 εκατομμύριο που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Λοιπόν, έχει υποπληρωμένους, έχει κόσμο με δυσκολίες και με ανατάσεις. Κοιτάξτε, πήγε ο κόσμος και ψήφισε. Αυτό που ψήφισε μπορεί κάποιος να το κατανοήσει. Δεν είναι υποχρεωμένος να το θεωρήσει και θετικό. Λοιπόν. Αυτοί που πανηγυρίζουν, πανηγυρίζουν. Αυτοί που έχουν προβλήματα θα τα βρουν και την επόμενη μέρα, ένα είναι σίγουρο. Τις ψήφους που ψήραμε θα τις καταθέσουμε. Εδώ. Στα εργοστάσια, στα γραφεία. Στα σχολεία, στις σχολές, μάλιστα. Στα χωράφια, εκεί που θα δίνεται ο πραγματικός αγώνας απέναντι στις πολυεθνικές, το μεγάλο κεφάλαιο και αυτούς που θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και θα τσεπώσουν τα πολλά λεπτά. Καλησπέρα. Επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις περί Περισσού και επειδή κανένας εκτός από τον Περισσό δεν μπορεί να εκφράζει τον Περισσό, να κλείσουμε μία κουβέντα. Τα κόμματα που μετασχηματίζονται μπορεί στο αστικό υποδρόμιο να έχουν και καλύτερη τύχη. Τα κόμματα που αντέχουν να μην μετασχηματίζονται έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τελικά την ιστορία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία απόψε. Εύχομαι στους Έλληνες που κατάφεραν να ψηφίσουν και με 40 και με 45 βαθμούς, πολλές φορές σε άθλια εκλογικά τμήματα, ανεβαίνοντας πατώματα γέροι άνθρωποι χωρίς θέρμα. Το έζησαν πολύ πράγματι. Χωρίς ψήξη. Ειλικρινά λέω καλές διακοπές. Με μια βαθιά ανάσα, όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε, από αύριο που δεν θα είναι δωρεάν τα διόδια.